Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Blue Sky και στην εκπομπή «Μπορείς να το σώσεις». Είμαι ο Γαβίλος Χαλκιώτης, Τρίτη και Πέμπτη είμαστε εδώ, 11.30 ώρα. Να έχουμε μαζί μια ενημερωτική εκπομπή και θα ήθελα και τη δική σας συμμετοχή στα τηλέφωνα 2-11-18-60-001 είναι το τηλέφωνο του Blue Sky. Μπορείτε να βγαίνετε εδώ στον αέρα και να θέτετε τα ερωτήματά σας για δάνεια, συντάξεις, ακίνητα, πληστηριασμούς, διαταγές πληρωμής, για το ρεύμα που αρχίζει και γίνεται και αυτό πρώτο θέμα και εκεί έχουμε κάποιες προτάσεις, κάποιες παροχές. Άρα 2-11-18-60-001 είναι το τηλέφωνο εδώ. Όποιοι επιθυμούν να συνομιλήσουν μαζί μου με την εξής διαδικασία, χαμηλώνω τελείως τον ήχο από την τηλεόραση και με ακούτε από το ακουστικό του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου. 2-11-18-60-001. Τώρα για όσοι επιθυμούν να θέσουν ερωτήματα, τα τηλέφωνα στο τηλεφωνικό κέντρο είναι 2-11-26-75-243-697-797-6365. Μαρούσι, Νίκαια, Κορυδαλλός, που είμαστε και δημοτικοί σύμβουλοι. Λοιπόν, 240 δόσεις για δημόσιους οφειλές, 420 δόσεις για τις τράπεζες. Επειδή έρχονται πάρα πολλοί και μου θέτετε διάφορα ερωτήματα, θέλω να πω ότι υπάρχει και μια διαφήμιση που λέει για τέτοια θέματα. Η κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή. Είναι έως 240 δόσεις, σαν γενικό κανόνα, έως 240 δόσεις για τις δημόσιες οφειλές, που η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες από τις περιπτώσεις που χειριστήκαμε, οι αποφάσεις που βγήκαν ήταν πάρα πολύ καλές. Βέβαια, εκεί πολλές φορές έχουμε την άλλη πλευρά που ενώ βγαίνει η δόση 200 δόσεις, γιατί κακά τα ψέματα, όποιος πάει τώρα στο δημόσιο να ρυθμίσει δημόσιες οφειλές, δεν υπάρχει αυτό. Και νομίζω ότι είναι καλό να το χρησιμοποιήσει. Ένα εργαλείο καλό. Βέβαια, έρχονται οι άνθρωποι και λένε δεν μπορώ να πληρώσω τις 240 δόσεις. Δυστυχώς εκεί δεν έχουμε λύση, ξεκάθαρα πράγματα. Άρα για δημόσιες οφειλές, δηλαδή η εφορία και ΕΦΚΑ, είναι καλό, πάρα πολύ καλό, οι 240 δόσεις που τις διεκδικούμε και διεκδικούμε και ένα κούρεμα. Και έως 420 δόσεις είναι στις τράπεζες, που εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Η τράπεζα είναι ο εξοδικαστικός, λειτουργεί σαν εργαλείο. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί ενώ ρυθμίζει παραδείγματος χάρη τις δημόσιες οφειλές, έρχονται οι κυρίες τράπεζες, οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες και θα δούμε και χειρότερα. Δώσε θάρρος στο χωριά, την ανέβει στο κρεβάτι. Αυτοί δεν έχουν ανέβει στο κρεβάτι, αυτοί έχουν ανέβει στο ταβάνι. Στο ταβάνι. Δηλαδή, τέτοια, πώς να το πω, παντοκρατορία τραπεζών και τόσο πολλή απροστάτευση των νεολήψη είχα χρόνια να ζήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση και σε καμία διαπραγμάτευση που καλός ή κακός ο δανειολήπτης δεν έχει πληρώσει να μην ακούσεις, πες του να έχει μαζί του 5-10.000 ευρώ. Αυτά έρχονται, γι' αυτό και λέω καλέστε τώρα στο 210 41 39 80 ή 210 49 64 5 69 ή στο 211 26 75 243 ή στο κινητό 697 797 6365, διότι αυτά που έρχονται δεν είναι και ότι καλύτερο. Φανταστείτε τώρα εσείς το καλό σενάριο, είχατε κάποια προβλήματα, δεν μπορέσατε να πληρώσετε τις οφειλές σας και τι έγινε τώρα, και βρήκατε μια δουλειά ή κάποιος φίλος σας χρώσαγε 5 δραχμές, 5 ευρώ και ξεκινάτε και μπαίνετε σε αυτό που λέμε κανονική ροή. Και πάτε λοιπόν και έρχεστε σε μένα και σας λέω ωραία, ναι, πολύ ωραία, ελάτε να το ρυθμίσουμε, αλλά ξέρετε χρειάζεται και προκαταβολή. Και εκεί παγώνεται, εκεί τελειώνεται, εκεί ζουν τα πάντα. Γιατί μου λες, εντάξει, 5-6 εκατοστάρικα, άντε να μην φάω και όλες 7, αλλά δεν έχω την προκαταβολή. Και οι τράπεζες, όταν λέω τράπεζες, για να το ξεκαθαρίζω, τράπεζες και φάνηκε εμένα είναι και ένα και το αυτό. Η κυρία Σοφία από την Αθήνα, παρακαλώ. Ορίστε, ναι, κυρία. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Ορίστε. Είμαι 81 χρονών. Έχω κάτι χρηματάκια. Θέλω, μπορώ. Έχετε μια γκαρσονιέρα, κανένα διαράκι σπίτι να αγοράσω, γιατί σας παρακολουθώ. Για πόσα λεφτά μιλάμε? 40.000. Δύσκολο. Να το δούμε όμως. Να το δούμε αν πώς βρούμε κάτι. Ξέρετε γιατί, θα σας πω. Αυτό που θέλω εγώ για την εγγονή μου, γιατί η εγγονή μου έχει κάνει εγχείρηση καρκίνο και θέλω να τη βοηθήσω. Περαστικά της εύχομαι και να έχει υγεία το παιδί, να πάμε καλά. Ναι. Να το δούμε. Σας ευχαριστούμε κυρία Σοφία για την εμπιστοσύνη. Να το δούμε κυρία Σοφία, αλλά αυτά που έχω στο μυαλό μου δεν έχει. Ο κύριος Βασίλης από τα Εξάρχεια, παρακαλώ. Καλησπέρα, Γαβρίλο Οικονομάκος. Γεια σου, Βασιλή. Προσπαθώ 3 φορές να βγω στο παρεμβάσεις και ο κύριος Ξενάκης δεν με βγάζει. Θα έχει άλλη προτεραιότητα. Εν πάση περιπτώσει θα τα πω σε σένα. Εδώ δεν είναι πολιτική εκπομπή. Να σε καλά, Βασίλη, ευχαριστούμε. Όχι, εδώ είναι μόνο για δάνεια. Δεν είσαι να ραντεβούμε την επικαιρότητα. Προσπάθησε να βγει στις άλλες εκπομπές. Στο ραντεβούμε την επικαιρότητα, ξέρεις πως αγαπάω. Εδώ είναι μόνο για δάνεια εκπομπή. Δάνεια, ρυθμίσεις, δεν έχουμε πολιτική χρειά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι είναι καλή περίπτωση, πολύ καλή περίπτωση για τους ελεύθερους επαγγελματίες να μπορέσουμε να τους εντάξουμε 240 δόσεις. Μην ακούτε αριστερά και δεξιά παραμυθάκια όμορφα και ωραία. Δεν είναι κάτι σίγουρο, δεν είναι κάτι δεδομένο. Διεκδικούμε τις 240 δόσεις και παράλληλα διεκδικούμε και το κούρεμα. Γιατί βλέπουμε πολλές διαφημίσεις, 30% σίγουρο, λέει 50% σίγουρα, 60% που τα λέει στο δάσκαλο του κουρέματος. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, άρα έχουμε, είναι καλό, αυτό το εργαλείο είναι καλό, θα μπορούσε να είναι και καλύτερο. Ευτυχώς, μέχρι τώρα το δημόσιο δεν απαιτεί προκαταβολή. Ευτυχώς. Δεν ξέρω αύριο να αλλάξουν τα πράγματα και εκεί έχουμε να ζητάει και το 10%. Άρα αυτή τη στιγμή μπαίνεις, κάνεις μια ρύθμιση, μια μικρή δόση και τελειώσαμε. Έντοκες οι απαιτήσεις, 3% από ό,τι λένε για τα πρώτα 3 χρόνια. Μακάρι να ανανεωθεί και να είναι πάλι για τα δεύτερα χρόνια. Γιατί και στις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη δεν είναι 3%, είναι παραπάνω. Τα λέω γρήγορα γιατί εδώ η εκπομπή είναι πολεμική, είναι μισάωρο. Όποιος προλάβει τον κύριο είδε είναι. Άρα για τις δημόσιες οφειλές είναι πολύ καλή αυτή η πρόταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να τις δοκιμάσετε αυτές τις δόσεις. Καλέστε 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, στο κινητό 697-797-6365. Μαρούσι, Νίκαια, Κορυδαλλός, κλείσουμε ένα ραντεβού, να ξεκινήσουμε διαδικασία γιατί δεν είναι αλπακόλα αυτό. Θέλει χρόνο. Τράπεζες το ίδιο, 420 δόσεις. Και έχουμε και τις ρυθμίσεις που και εκεί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Η κυρία Κατερίνα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με αυτό το ελβετικό φράγκο που έχουμε καταποντιστεί όλοι οι δανειολήπτες. 7,5 δις είναι, κυρία Κατερίνα, τα δάνεια που είναι. 7,5 δις. Μπορείτε να μου πείτε πόσα δάνεια αυτά είναι, πόσα δάνεια είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που έχουν μείνει. Αυτό σας λέω. 7,5 δεν το ξέρετε. 7,5 δις. Το σύνολο. Ωραία, είναι 7,5 δις. Οι τράπεζες όμως αυτή τη στιγμή μας κάνουν αφέμαξη κανονικά. Δεν στέλνουν τα προδικαστικά έξω στην Ευρώπη. Και τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση, εμείς πώς θα πληρώνουμε δηλαδή τα δάνεια αυτά, θα μας τα πάρουν όλα τα σπίτια μας, δεν θα μείνει τίποτα. Έχετε δίκιο σε αυτό, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά έχουν χάσει πάρα πολλά χρήματα, για αυτούς που μας βλέπουν έχουν χάσει περίπου το 50% του αρχικού δανείου. Δηλαδή αν πήρε κάποιος 100.000, χρεώθηκε 150. Δεν ξέρω αν μπορούμε μέσα από τον εξοδικαστικό να πετύχουμε κάτι. Πάρτε ένα τηλέφωνο, κυρία Κατερίνα, να μιλήσουμε και μετά. Όντως τα δάνεια με το ελβετικό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και πολιτικά έχουν κοροϊδέψει τους δανειολήπτες όλα τα κόμματα που περάσανε, διότι τάζαν λαγούς με τραχιούλια, δεν έγινε τίποτα. Στα δικαστήρια υπάρχει μια αναβλητικότητα, δεν υπάρχει κάτι. 1-2 δικαστήρια που γίνανε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νομίζω είπανε βρείτε σε εθνικό επίπεδο, εκτός από μια περίπτωση στη Γαλλία που πραγματικά 400 δανειολήπτες βγήκε και η ισοτιμία και αποζημιωθήκανε. Αυτά είναι που ξέρω για το ελβετικό. Μπορούμε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έχει τύχει σε κάποια δάνεια με ελβετικό. Κάναμε και κάποια κουρεματάκια. Δύσκολες περιπτώσεις. Δύσκολες περιπτώσεις. Πάτε ένα τηλέφωνο, κυρία Κατερίνα. Δεν μπορώ να αποσχεθώ πολλά πράγματα. Να δούμε αν ταιριάζει κάτι και σε εσάς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όπως είναι και τα ποντιακά δάνεια. Γιατί εγώ τα ποντιακά και τα φιλαράκια μου τα στηρίζω πάρα πολύ. Προσέξτε, αυτά τα δάνεια τώρα με τον Παλαινοστό τι έχει συμβεί. Έχουν πάρει ένα δάνειο παραδείγματος χάρη από την Εθνική. Η Εθνική έχει μεταφέρει τα 60.000 χρεωμένα στον δανειολήπτη που του είχε πει άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, τα 40, τα 30, τα 20 που έχει μεταφέρει στην εφορία, αυτά τα ρυθμίζουμε. Τα υπόλοιπα που τα κρατάει η Εθνική, οι περισσότερες περιπτώσεις στην Εθνική είναι, δεν απαντάει η Εθνική, δεν ρυθμίζει η Εθνική και εμείς ελπίζουμε να μεταφερθούν και τα άλλα στην εφορία να ρυθμιστούν. Τα κομμάτια των δανείων που έχουν μεταφερθεί στην εφορία, τα περισσότερα από αυτά ρυθμίστηκαν, όμως ελάχιστα είχαν κούρεμα. Άρα αυτό που προτείνουμε εμείς είναι για τα δάνεια των παλαινοστούντων να κάνουμε τον εξοδικαστικό όπως εμείς τον κάνουμε. Αυτά εγκρίνονται τις περισσότερες φορές. Κούρεμα δεν έχει τις περισσότερες φορές όμως. Να είμαστε φίλοι και ξεκάθαροι. Το κομμάτι που μένει στις τράπεζες μέχρι τώρα δεν ρυθμίζεται. Ο κύριος Κωνσταντίνος από το Γαλάτσι, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Χαίρετε. Ήθελα να ρωτήσω, έχω ένα χρέος στο ΤΕΒΕ. Έχετε ένα χρέος στο ΕΦΚΑ. Μάλιστα. Πόσα χρήματα είναι? 16-17.000. Πάνω από 10.000 μπορούμε να το αιτηθούμε στο εξοδικαστικό. Να μιλήσουμε και μετά. Το... Πάνω από 10.000. Ωραία, μπορούμε να μιλήσουμε μετά, να μιλήσουμε. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάνω από 10.000 ρυθμίζεται και πολλές φορές έχει τύχει και έχουν ρυθμιστεί και μικρότερες οφειλές. Όμως η ad hoc λέει ότι είναι πάνω από 10.000 ευρώ. Άρα από 10.000 και πάνω ρυθμίζεται. Τώρα, σε πολλές περιπτώσεις του δημόσιου οφειλές έχουν γίνει σοβαρά κουρέματα. Και βοηθάει πολύ και τις εταιρείες που έχουν ήδη κλείσει. Και αυτό καλό. Ξέρετε ότι εγώ είμαι ο μόνος, ο τελευταίος που θα υποστηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, το ξέρετε. Το παρελθόν δεν σβηνεί. Όλοι εδώ πέρα έχουμε δείξει τι πιστεύουμε, που είμαστε. Αλλά το σωστό είναι σωστό, το λάθος είναι λάθος. Το συγκεκριμένο μέτρο λειτουργεί περισσότερο και καλύτερα στις δημοσιοφυλές. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία. Μην τη χάσετε, μην το αφήνετε, μην το δεχτείτε σίγουρο. Και καλό αυτό θα είναι να το κάνουν δικηγόροι. Διότι με πήρε ένας φίλος από την Κρήτη, μου λέει: Γαβρίλο, δεν το έκανα σε σένα, δεν πειράζει. Του λέω: Δεν πήγε καλά, αδελφέ μου, λέει. Μου τα έλεγε κριτικά εκεί. Θέλω να το αναλάβεις. Πες μου, πώς θα θες να το αναλάβεις. Του λέω: Τίποτα. Γιατί ρε φίλε, μου λέει, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Ο εξοδικαστικός δεν είναι, άμα δεν πάει καλά στο Γιώργο, πάμε στη Μαρία, το ξαναβάζει που είναι πιο έξυπνη, μετά από ένα χρόνο. Άρα πολύ σημαντικό είναι ποιοι διαχειρίζονται τις υποθέσεις. Έρχονται πάρα πολλοί κόσμος με λάθος χειρισμούς. Κάποια από αυτά μπορέσαμε και τα διορθώσαμε, κάποια άλλα όχι. Είναι τα λεφτά, η υποχρέωση και είναι και διάφορες είτε νομικές είτε ουσιαστικές διαδικασίες που δεν μπορούμε να παρακάμψουμε. Γι' αυτό σας λέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό ποιοι ξεκινάνε μια υπόθεση και πώς θα φτάσει αυτή η υπόθεση. Θέλει εμπειρία, θέλει ψυχή, θέλει τρόπο, θέλει γνώση. Δεν φτάνει για κατά τη γνώμη μόνο ιδιότητα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά κατά την άποψη δική μου. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά ενός έμπειρου από έναν άνθρωπο που έχει πολύ καλό χαρακτήρα αλλά τα χρησιμοποιεί έτσι τώρα καινούργια και καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε. Άρα για τις δημόσιες οφειλές είναι μια ευκαιρία, μην τη χάνετε, δεν θα είναι για πάντα. Έτσι χτυπιόμουν τον νόμο Κατσέλη. Μπες ρε σου λίγα στον νόμο, άσε πιο κάτω θα βγάλει κάτι άλλο. Ρε μπες στον νόμο, τελειώσαμε. Που εγώ δεν είμαι δικηγόρος. Και τώρα έρχονται πολλοί και μου λένε αχ, δεν σε ακούσαμε, είχαμε μπει στον νόμο. Καλός ο νόμος. Προστάτευσε περιουσίες, προστάτευσε υπολήψεις. Μείναν άνθρωποι στο σπίτια τους. Πολλοί από εσάς τώρα λόγω της υποθέσης του νόμου Κατσέλη μένετε. Και προσέχετε πάρα πολύ καλά. Εκεί έχει έναν όρο. Εσύ πληρώνεις, εγώ σε αφήνω. Εσύ πληρώνεις. Αν δεν πληρώσετε, έχει διαδικασίες. Θα φωνάξουν τη Βορδόνη την Τρίτη να μας τα πει. Δεν είναι δηλαδή μπήκα θετικά και τελειώσαμε. Αλλά με θετική απόφαση του νόμου Κατσέλη, που ίσως αισθάνεσαι ότι κάτι δεν πήγε καλά, δεν μπορείς, δεν κάνεις, δεν δείχνεις, μπορούμε να διεκδικήσουμε μια δεύτερη ρύθμιση. Χωρίς να χάσεις τα προνόμια του νόμου. Για εσάς που έχετε υποθέσεις θετικές στο νόμο Κατσέλη, 2.26.75.243, 6.97.797, 6.365, σε όλη την Ελλάδα, μήπως μπορέσουμε και κάνουμε κάτι καλύτερο. Χωρίς να χάνω το ευεργέτημα του νόμου. Εξοδικαστικά. Για τις απορριπτικές είναι γνωστό ότι και πληστηριασμούς έχουμε σταματήσει και πολλούς από αυτούς τους πληστηριασμούς έχουμε κάνει και κάποια κορέματα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγκυμένο αποτέλεσμα. Στις περιπτώσεις των πληστηριασμών, το 10% είναι απαράβατος όρος. Ακούω κάτι 30, κάτι 40 μου λένε. Παιδιά, άμα φτάσει στον πληστηριασμό, τα μετρητά δυστυχώς είναι 100% προϋπόθεση. Και λέω κι εγώ, γιατί να το αφήσω να πάει εκεί, να μου πεις δεν έχω χρήματα. Σας καταλαβαίνω. Αλλά σας λέω πώς είναι τα πράγματα, για να ξέρετε ότι μιλάτε με εμένα, μιλάτε πάντα με έναν άνθρωπο που λέει αλήθεια. Άμα πω ψέματα, γελάω. Και δεν μου αρέσει να λέω ψέματα για να μην μου λένε και ψέματα. Αυτά είναι, ξέρετε, μπρος-πίσω. Άρα, θετικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη, που θες να δεις, μήπως μπορείς να πάρεις κάτι καλύτερο, κάτι πιο. Με τις δόσεις, με όλα αυτά, μπορούμε να το δούμε. Πολλές υποθέσεις σε σένα, τώρα σου λέω, έχουν μέσα εκποίησεις, έχουν πολλά. Πάρε ένα τηλέφωνο να συζητήσουμε εξοδικαστικά. Με τους δικηγόρους κάτω τι θέλετε. Λοιπόν, ξέρω ότι λέω, χάνονται περιουσίες, έχουμε θεματάκια. Άρα έχω και τη διαπραγμάτευση και τον εξοδικαστικό που μπορώ να αλλάξω την κακή πορεία. Όχι πάντα. Αν μου έχεις κάνει εξοδικαστικό πριν ένα μήνα και για κάποιο λόγο απορρίφθηκε, εγώ δεν μπορώ να ξανακαταθέσω τον εξοδικαστικό. Δεν γίνεται. Ο κύριος Βαγγέλης θα την άνοιξει, παρακαλώ. Θα πάμε με άλλο τρόπο. Ο κύριος Βαγγέλης. Κύριε Βαγγέλη. Μας ακούτε, κύριε Βαγγέλη? Ναι, ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Ορίστε, είστε στον αέρα, παρακαλώ. Ναι, 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 ναι. Έχω ένα θέμα. Ναι. Έχω μια οφειλή στην εφορία, σε δημόσιο. Πόσα χρήματα? Ακόμα δεν το έχω καθαρίσει η λογίστρια, είναι πάνω από 20. Ωραία. Μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να το εντάξουμε στις 240 δόσεις και ενδεχομένως λέω, μήπως γίνει και κάποια διαγραφή. Ενδεχομένως. Αφήστε το τηλέφωνο σας κάτω στα παιδιά και θα μιλήσουμε. Έχω κλείσει εγώ ραντεβού στο γραφείο σας, στην Νίκαια. Αλλά περιμένω την καρτέλα του να μου πει πώς είναι το ποσό. Ωραία. Θα μιλήσουμε και μετά. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορώ να δω και εσάς προσωπικά. Ναι. Εκεί είμαι, 24 ώρες, 23 ώρες. Εκτός από τις εκπομπές στα κανάλια, εκεί είμαι. Εντάξει. Πώς θα σου πω, δηλαδή την καρτέλα του Βουμπουρίου. Θα τα πούμε, ναι, 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 ναι. Εκτός αν είμαι σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο, στη Δημοτική Επιτροπή ή βγάζω βόλτα τη στέηση. Εκεί αυτά κάνουμε. Δήμο, επιτροπές. Εντάξει, θα τα πούμε και μετά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτό κάνουμε. Δήμος, επιτροπές, δημοτικά συμβούλια και βόλτα τη στέηση. Και έκανα ένα σουβλάκι στο όρθιο. Σήμερα φάγαμε για μεσημέρι σε 7 το απόγευμα. Παρακαλώ, κύριος Γιώργος. Από Νέα Ιωνία. Μάλιστα, κύριε Γιώργο. Μ' ακούτε? Μάλιστα, κύριε Χαλκιώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Έχω ένα μικρό χρέος έτσι στον ΟΓΑ. Είχα ασφαλίσει τη γυναίκα μου εγώ το 2010. Πόσα? Και είχε μείνει τότε με εκείνη την υπόθεση. Πόσα? Το 2015 κατέθεσε για σύνταξη. 2.000 ήταν τότε, έγιναν 2.900 μου φαίνεται. Αυτά τι κάνουμε τώρα? Δεν τα κρατήσαν από τη σύνταξη. Έβγαλε τη σύνταξη η γυναίκα. Δεν το ξέρω, να μιλήσουμε τη Βορδόνη. Αφήστε το τηλέφωνο, να σας πάρουμε αύριο τηλέφωνο να σας βοηθήσουμε. Δεν το ξέρω. Εντάξει, πάρτε με ένα τηλέφωνο. Είναι μια περίπτωση που είναι κάποια και έχει τώρα 10 χρόνια αυτό το χρέος παραιτημένο και δεν ξέρω τι να κάνω. Αγάπη μου γλυκιά, δεν το ξέρω, αλλά θα μιλήσουμε αύριο. Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Την αγάπη μου, να είστε καλά. Την αγάπη μου. Λοιπόν, άρα και για τις υποθέσεις του Νόμου Κατσέλη είναι πολλές υποθέσεις εκεί και μπορούμε κάποιες να τις βελτιώσουμε, νομίζω. Πληστηριασμοί, διαταγή πληρωμής. Νομίζω δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Ξέρετε, το έχουμε κάνει. Έτσι, τώρα θα το ξανακάνουμε και το ξανακάνουμε με τη βοήθεια του Θεού. Προκαταβολή, εκεί είναι απαράβατος όρος. Νομίζω τα δάνεια τα είπαμε. Τώρα, έχουμε κάποια ακίνητα τα οποία είναι σε καλές τιμές. Αν εσείς θέλεις να πουλήσεις το ακίνητό σου, μπορείς πάλι να καλέσεις αυτά τα τηλέφωνα εκεί 211. 2675-243-697-797-6365 Μαρούσι, Νίκαια, Κορυδαλλός. Για καλά ακίνητα μιλάμε σε χαμηλές τιμές. Από εκεί πέρα, τι θες να αγοράσεις, θες να πουλήσεις. Ήδη κάνα δυο μαγαζιά τώρα και ένα μαγαζί, διάφορα που είναι να τα παρουσιάσουμε τώρα σε λίγο. Θέλω να είναι αυτά τα ακίνητα στο όνομά σου οπωσδήποτε. Να έχετε ενεργειακή απόδοση, δηλαδή τα χαρακτηριστικά ενός ακινήτου. Και προτείνω τα ακίνητα αυτά να τα προτιμάτε, διότι και δεν αποκτήσετε τόσο εύκολα ένα ακίνητο και εξάλλου μπορεί τώρα να είναι ακριβά τα επιτόκια, αλλά στο βάθος του χρόνου δεν θα είναι αρκεπαιδιακή. Και εμένα τα γραφεία που έχω δεν είναι ιδιόκτητα. Φτωχολογία είμαι, δεν περιμένετε έχω ιδιόκτητα γραφεία τώρα και μαρμάρα και ιστορίες. Λοιπόν, να είναι καλά οι ιδιοκτήτες, αλλά ό,τι δίνω πάει στο κοινό. Θα μπορούσα να τα είχα αφαιρέσει από ένα υπόλοιπο ενός δανείου. Όσοι μένετε στενοί, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα ρίχνετε στο κοινό. Και αύριο ο άνθρωπος μπορεί να θέλει για ιδιοκατοίκηση, να σου πει: αδελφέ μου, πάρε και 4 μήνες, θα φύγω, θα πρέπει να φύγει γιατί παντρεύεται ο γιος μου, η κόρη μου. Άρα το δάνειο για το στεγαστικό είναι καλό για μένα, κατά τη γνώμη τη δική μου. Άρα νέα δάνεια χαμηλότοκα, στα ίδια τηλέφωνα, καθαρό τραπεζικό προφίλ. Έχουμε και τα ακίνητα, αν σας ενδιαφέρει, κάποιο δικό σας για τραπεζικά δάνεια. Ακούστε όμως τη βόμβα, ακούστε τον μπαμ. Επιχειρηματίες με 50.000 που χρειάζονται, με ένα καθαρό ακίνητο, μπορούμε να τους βγάλουμε τραπεζικό δάνειο. Είναι τα παλιά τα δάνεια που δίναμε τα άλλη χρήση μέσω τράπεζας. Να διευκολύνουμε εμείς όσο μπορούμε να τα πάρετε πιο γρήγορα. 50.000 ευρώ. 50.000 ευρώ. Με ακίνητο, με εξασφάλιση, με προσημείωση κινήτου, με χαμηλότοκο δάνειο. Γιατί πηγαίνατε εσείς που ήσασταν αδαείς και δεν ξέρατε. Γιατί μπορεί να είσαι και γαμό τους έμπορους, αλλά τραπεζικά δεν ξέρεις. και σου πάσανε το 12%, το 11%, το 13%, το 15%. Ενώ αν είχε πάρει με ένα τηλέφωνο, θα σου έβγαζα με 5. Κατάλαβες. Θέλει και λίγο να το ξέρεις. Μπορεί επιχειρηματίας να είσαι καταπληκτικός. Να το αγοράζεις €1 και να το πουλάς 100. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά. Ο κύριος Αναστάσης, παρακαλώ. Κύριε Χαλκιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είστε καλά. Επιτελείται κοινωνικό έργο. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω για ένα δάνειο που έχω σε ελβετικό φράγκο. Στεγαστικό. Είναι γύρω στις 24.000. Είχα κάνει πέρυσι μία επιστολή στην τράπεζα, στη Eurobank, μήπως μου κουρέψουν από αυτό το ποσό και να δώσω το υπόλοιπο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ζητούσαμε να δώσουμε 17.000, από δικηγόρο είχε γίνει. Ούτε 23.900 αυτή. Και δεν το δεχτήκανε. Ούτε 23.999. Τίποτα, μπορούμε, δεν γίνεται. Όχι, όχι, τσάπα χρόνος. Δηλαδή, όχι, θα τα πεις όπως είναι. Φίλε μου, καλέ, μιλάς με τον Χαλκιώτη, σφραγίδα. Έχουμε ξαναμιλήσει, κύριε Γαβρίλο. Όχι, φίλε μου, όχι, δεν παίρνω ούτε ένα ευρώ. Με αυτά που ισχύουν σήμερα, έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μου, να είμαστε μάγκες και να λέμε αλήθειες. Η κυρία Άννα από Κορυδαλλός. Ορίστε, παρακαλώ, κυρία Άννα. Ναι, σας ακούω. Παρακαλώ, εσείς είστε στον αέρα. Ναι. Ορίστε, κυρία Άννα. Ναι, λοιπόν, εγώ. Η κόρη μου έχει πάρει ένα δάνειο. Είναι στο νόμο Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη το δίκασε. Ήταν 90.000, το πήγε 60.000, έτσι. Εμείς τη δόση την πληρώναμε κανονικά. Την έντοκη. Έντοκη. Έντοκη είναι, ναι. Δεν είναι άτοκα. Δεν είναι σταθερά, έντοκα, έτσι. Λοιπόν, η δόση την πήγανε 525 ευρώ. Για 60.000 ευρώ. Έχετε μιλήσει με τον δικηγόρο, ευχαριστούμε πολύ. Αν μιλήσετε με τον δικηγόρο που το δίκασε, σας έχει ενημερώσει τι έχει συμβεί. Έχει αυξηθεί η δόση σας λόγω του επιτοκίου. Κυρία Άννα, του Κορυδαλλιώτησα και φίλοι. Θα μιλήσουμε και αύριο, θα σας τα εξηγήσω, δεν πειράζει, θα τα πω εγώ. Λοιπόν, πάμε για ένα δευτερόλεπτο στο ρεύμα. Για φτηνό ρεύμα καλέστε. Τι εννοούμε εκεί? Εγώ έχω κάποιες συνεργασίες με ενεργειακούς συμβούλους. Τι θέλω από όλους εσάς? Το λογαριασμό, εάν και εφόσον επιθυμείτε, να μου στείλετε το λογαριασμό και εγώ σε μια-δύο μέρες θα σας φέρω σε επαφή με ενεργειακούς συμβούλους που αντικειμενικά θα σας πούνε τη σωστή ενημέρωση. Δεν φτάνει να είσαι στο πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί. Είναι πολλά τα μυστικά που μπορούμε να έχουμε μια σωστή ενημέρωση έτσι ώστε να επιλέξετε το φθηνό. Το φθηνό ψάχνουμε όλοι. Δυστυχώς ψάχνουμε το φθηνό. Γιατί αυτοί που κυβερνάνε δεν μπαίνουν στην ψυχολογία τη δική σου. Δεν μπαίνουν στην ψυχολογία του λαού. Δεν μπαίνουν στην ψυχολογία του ταξιτζή που θα αυξηθεί το ΦΠΑ και θα πάει σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και ο κόσμος δεν θα μπορεί να παίρνει ταξί. Δεν μπαίνουν στην ψυχολογία ότι εσύ δεν θα μπορείς να πάρεις ένα κομμάτι φέτα γιατί έχει πάει στα 16 ευρώ. Δεν μπαίνουν στην ψυχολογία ότι το παιδάκι το δικό σου μπορεί να μην έχει να του πας ένα σάντουιτς. Δεν μπαίνουν σε αυτές τις ψυχολογίες. Γιατί δεν έχουν αυτά τα προβλήματα της επιβίωσης. Γι' αυτό λέω ενωμένοι όλοι μαζί να μπορούμε να λοβοηθάμε όλους. Αυτό είναι και ο ρόλος ο δικός μου. Βιοπορίζουμε αυτό το επάγγελμα, αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να βοηθάω με εργαλεία, με μεγάλη εμπειρία μετά από 27 χρόνια και με συμβούλους οι οποίοι είναι δίπλα μου, τσεκαρισμένοι, πετυχημένοι και με πολύ καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι. Έλα στο Χαλκιώτη. Ξέρω τι σου λέω. Να είστε καλά. Πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε την Τρίτη. Μείνετε στο Blue Sky.